Καλησπέρα, βρισκόμαστε με τον Αλέξανδρο Βεζένκοφ για να μας μιλήσει για ό,τι αφορά την καριέρα και τους στόχους του. Σάσα, γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κύπρο, ήρθε στην Ελλάδα στα 15 σου, σωστά? Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Στα 15 μου μετακόμισα από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη και μέχρι τώρα δεν το μετανιώνω. Πόσο αποφάσισες να ασχοληθείς με το μπάσκετ, το μετάνιωσες ποτέ? Ο πατέρας μου ήταν επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής, έπειτα η αδερφή μου, οπότε ήταν μέσα στο γονίδιο και έτσι από μικρό παιδί ήμουνα στα γήπεδα και σιγά σιγά μ' άρεσε όλο και πιο πολύ. Πώς κατάφερνες να ασχοληθείς και με το σχολείο και με το μπάσκετ παράλληλα? Εντάξει, από μικρή ηλικία οι γονείς μου είχαν πει ότι πρώτα το σχολείο, μετά το μπάσκετ. Οπότε και το δημοτικό και το γυμνάσιο στην Κύπρο και έπειτα το Λύκειο στη Θεσσαλονίκη. Δεν το σταμάτησα ποτέ. Ήμουν αφοσιωμένος στα μαθήματά μου και ταυτοχρόνως έκανα και τις προπονήσεις μου. Οπότε όποιος θέλει και όποιος έχει την όρεξη μπορεί να συνδυαστούν αυτά τα δύο πράγματα μαζί. Πάμε λίγο στο κεφάλαιο Άρης. Πώς έφτασες να αγωνίζεσαι στον Άρη? Ήταν μια περίεργη κατάσταση. Όταν ήμουν 15 χρονών είχα δύο προτάσεις από τη ομάδα του Άρη και από τα εκπαιδευτήρα Μαντουλίδη. Ήμουνα πιο κοντά στα εκπαιδευτήρα Μαντουλίδη, όμως τελευταία στιγμή ο Άρης ήταν πιο θερμός, πιο ζεστός. Είναι μεγάλη ομάδα με τόσους πολλούς τίτλους, οπότε δεν μπορούσα να πω όχι. Και από το παιδικό τμήμα και έπειτα ξεκίνησα να αγωνίζομαι εκεί. Κότς Κυριαζής, δύο λόγια. Εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος μαζί με τον Κότς και Σαπίδη που με εμπιστέψαν από την πρώτη στιγμή. Έκανα πολλές ατομικές μαζί του και τον ευχαριστώ, όπως και όλους τους προπονητές μου, και τον Νίκο τον Δημητρίου και τον Αντέο Σαπίδη, όπως αναφέρθηκα, που με βοήθησαν στα τμήματα υποδομής του Άρη. Αλλά χωρίς τον Βαγγέλη Αγγέλου δεν θα μπορούσα να αγωνίζομαι αυτή τη στιγμή στον Άρη. Αυτός με πίστεψε, αυτός μου έδωσε χρόνο συμμετοχής, αυτός μου έδωσε ελευθερία και τον ευχαριστώ θερμά. Όπως και ο Κότς Πρίφτης που με απελευθέρωσε αυτή τη χρονιά και μου μαθαίνει τις λεπτομέρειες πιο πολύ. Πολλοί σε είδανε και σε παρομοίασαν με τον Ζάρκο Πάσπαλε. Εσύ προτίμησες την Εθνική Βουλγαρίας αντί της Εθνικής Ελλάδος. Δύο λόγια. Εντάξει, οι γονείς μου είναι από τη Βουλγαρία, εγώ αγαπάω την Ελλάδα γιατί και στην Κύπρο μεγάλωσα και έζησα με ελληνικά ήθη και έθιμα, οπότε δεν μπορεί να μην αγαπάω την Ελλάδα, αλλά ζω και τώρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά οι γονείς μου είναι από τη Βουλγαρία, οπότε γι' αυτό το λόγο αγωνίζομαι σε αυτήν την εθνική ομάδα της χώρας μου. Πολλές ομάδες έχουν ψηλά στη λίστα τους, εσύ όμως έχεις πει ότι το όνειρό σου είναι το NBA. Θέλεις να μας πεις δύο λόγια για το πώς σκέφτεσαι να το πραγματοποιήσεις? Έχεις σκοπό να δηλώσεις τον draft? Ακόμα δεν ξέρω τίποτα, δηλαδή θα μελετήσω τις προτάσεις μου το Μάιο. Σίγουρα αν έρθει κάποια πολύ καλή πρόταση από μια ομάδα Ευρωλίγκας φυσικά και θα αγωνιστώ. Το NBA είναι μακρινός στόχος, θα μιλήσω με τον ατζέντη μου και την οικογένειά μου για τον draft. Όμως πρώτος μου στόχος είναι να τελειώσει η χρονιά με τον Άρη όσο καλύτερα γίνεται, η ομάδα να πάει ψηλά και έπειτα βλέπουμε. Πάμε ξανά στον Άρη. Φέτος γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια, ο κόσμος φαίνεται να στηρίζει την ομάδα και ο κύριος Νίκος Γκάλης έχει δηλώσει ότι επίσης στηρίζει έμπρακτα την ομάδα. Πώς το βιώνεις εσύ από μέσα αυτό? Σίγουρα γίνεται μια προσπάθεια εξυγίανσης αυτής της ομάδος. Χρόνο με το χρόνο η κατάσταση είναι καλύτερη και πιστεύω ότι όλοι μαζί που είναι κοντά στην ομάδα βοηθάνε πάρα πολύ και κυρίως ο κόσμος που βρίσκεται πάντα στο πλευρό μας όταν αγωνιζόμαστε. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο να αγωνίσει τόσο μεγάλη ομάδα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Μιας που αναφερθήκαμε στον Νίκο Γκάλη, θέλω να μου πεις αν τον έχεις συναντήσει, αν τον έχεις γνωρίσει προσωπικά, αν έχετε μιλήσει, τι σου έχει πει και ποια είναι η άποψή σου για ένα παιδί στην ηλικία σου να το γνωρίζει και να σου λέει τα όσα τυχόν σου έχει πει. Ήμουν από τους τυχερούς που κατάφερα να το γνωρίσω και σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή είχα την ευκαιρία να είμαι μισή ώρα μαζί του, μου είπε ότι δεν πρέπει να σταματάω να δουλεύω ποτέ, ότι πρέπει να πραγματοποιώ τους στόχους μου και τα όνειρά μου και ότι αυτός ήταν κάθε μέρα στο γήπεδο. Είναι μεγάλο κεφάλαιο να βρίσκεται κοντά στον Άρη, σε όλα τα νέα παιδιά που δεν το βιώσαμε και δεν το ζήσαμε να αγωνίζεται και πιστεύω ότι όσο πιο κοντά είναι στην ομάδα τόσο πιο πολύ κίνητρο και τόσο πιο πολύ η άβρα του και μόνο μας κάνει να αγωνιζόμαστε καλύτερα.